Θέλω να πω όμως κάτι άλλο. Άκουσα χθες την Τατιάνα Στεφανίδου να κάνει μια κριτική προς εμένα. Φοχ, Παναγία μου. Θέλω λίγο να το ακούσουμε και μετά να τοποθετηθώ και εγώ και για την Τατιάνα και γενικότερα για τις υποψηφιότητες. Έχω τοποθετηθεί, αλλά μάλλον δεν ξέρω. Είναι έλλειψη ευφυΐας. Το λέω για την Τατιάνα γενικότερα. Άσε βρε τώρα, βρε! Δηλαδή πρέπει να μιλάω 5 φορές. Δεν μιλάω καλά ελληνικά. Γιατί προφανώς η Τατιάνα δεν το αντιλήφθηκε. Εκτός αν ξεκίνησε Τατιανιές με εμένα πάλι. Τι μου κάνεις τη χαζή εμένα, Τατιάνα. Για πάμε να το ακούσουμε. Θέλω να μου πεις λοιπόν για όλα τα σχόλια που γίνονται από αρκετούς. Σήμερα το πρωί άκουγε και το Λιάγκα. Κάτι δουλειά έχουν όλοι αυτοί οι πανελίστες και όλοι αυτοί οι παρουσιαστές. Ναι, και τι έχουν να προσφέρουν αυτοί. Εγώ θέλω να θυμίσω στο φίλο Γιώργο ότι και αυτός ως παρουσιαστής κάποια στιγμή ήταν και αυτός υποψήφιος με το Πασόκ. Τέλος πάντων, Γιώργο μου, ξεχνάς γρήγορα. Κι αν μου δεν ξεχνάω γρήγορα, μάλλον εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι καθόλου. Πάρ' τη χθεσινή εκπομπή, η γλυκιά μου. Νάρα! Δες ακριβώς τι είπα και βγες και εσύ τα και ένα συγγνώμη, δεν είναι κακό. Εκτός αν ήταν σκόπιμη εχθές η αναφορά σου. Έχω ένα παπομούνι στο Zoom. Θα γίνει κάπου ή το αφήνω να φύγει. Και δεν ξέρω από πού. Λοιπόν, πάρ' τα αλλιώς. Κόλαση! Κόλαση το Fanstory! Κόλαση! Και γι' αυτό δεν κάνω παρέα κανέναν σας. Γεια, δεν τέστε με. Έχετε φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια από τις προσωπικές σας ζήλιες. Δεν το λέω για την Τατιάνα, το λέω γενικότερα για την τηλεόραση. Ναι, σε πιστεύω γλυκιά μου, μην χτυπιέσαι. Λοιπόν, έχετε φροντίσει όλοι εσείς την τηλεόραση να απαξιώνετε και να βρίζετε ο ένας τον άλλο γιατί θεωρείτε ότι έτσι τους κοντένετε τους ανθρώπους. Καταρχήν το ύψος. Ύψος έχεις. 1,72,6. Εδώ επιστρατεύετε σε εκπομπές ανυπόλυπτα και χαμηλού επίπεδου πρόσωπα, ανυπόλυπτα, που δεν θα κάνατε καν κουβέντα μαζί τους. Κύριε Ντράγκον. Για να βρουν το Λιάγκα. Όταν λοιπόν τόσα χρόνια έτσι έχετε μάθει να κάνετε εκπομπές, τώρα λουστείτε τα. Πήρα το μέλι εδώ, φεγατολό. Αν βρεθεί ένας απ' έξω από μια εκπομπή και πει παιδιά, εγώ θα βγω μέσα και θα βρεις το Λιάγκα. Ξέρετε, θα πει εκπομπή, έλα, βρεις τον. Μη χαλάσεις την εκπομπή, μη βρίζεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να δώσουμε ένα τίτλο, γιατί ο τίτλος είναι «Ο Λιάγκας είναι μαλάκα». Αυτή είναι η λογική. Έχουνε μπιφ.